προηγούμενους τρεις στίχους για το γεγονός του ότι πολλές φορές ο άνθρωπος φτάνει να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τους λογισμούς, γενικά όλο αυτό το σκότος το οποίο καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου όταν διέρχεται κάποιον πειρασμών. Και ότι σε αυτήν την κατάσταση, τη σκοτεινή, τη ζωφόδη κατάσταση, υπάρχει στον άνθρωπο μόνο μια ελπίδα, η ελπίδα του Θεού. Όπως λέει εδώ, «Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό και αναγνωρίζει τον Θεό σαν βοηθόν του και σαν προστάτην του». Και ότι μόνο αυτή είναι η ακατέσχυντος ελπίδα μας, μόνο ο Θεός είναι η ελπής η οποία δεν κατεσχύνει ποτέ. Δεν προδίδει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπον, ούτε εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπον, ούτε απογοητεύει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπον, ούτε ο Θεός βρίσκεται καμιά φορά σε δύσκολη θέση ή σε αδιέξοδα. Αυτό θα το λέμε συχνά, αυτήν τη θέση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στη ζωή μας να το πιστεύσουμε, να το ζήσουμε, να το βιώσουμε, ότι για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο, ώστε όταν έρχεται και η δική μας ώρα που θα περνούμε τους δικούς μας πειρασμούς, τις λήψεις μας, τις δυσκολίες μας, οι οποίες δεν είναι μόνο εξωτερικές, δεν είναι ότι κάποιος άλλος μας έκαμε ένα πειρασμό ή μας δημιούργησε ένα πρόβλημα. Αυτό μπορεί να το βαστάξει κανείς. Αλλά είναι το ότι καμιά φορά εμείς ήδη κάναμε στον εαυτό μας το πρόβλημα αυτό, με τις αμαρτίες μας, με τις αδυναμίες μας, με τα πολλά μας λάθη. Κι όμως, έστω και αν εμείς φταίμε και έχουμε απόλυτη ευθύνη για την καταστροφή που επεφέραμε στον εαυτό μας και στα γύρω μας πράγματα, ακόμα και εκεί ο Θεός έχει την δύναμη να είναι βοηθός μας και αντελήπτορ μας, να μας δώσει και σε αυτήν την κατάσταση των τρόπων της σωτηρίας μας, εφόσον ξέρουμε και πιστεύουμε ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τα παρόντα για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και προχωρεί πιο κάτω. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου Αυτού». Λέει λοιπόν ότι, όπως λέει η μετάφραση, πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή ισχυρά εφώναξα προς τον Θεό, ζητώντας την βοήθειά Του. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος έχει έναν πόνο, όταν ο άνθρωπος πιέζεται πανταχώθεν, τότε η προσευχή αυτού του ανθρώπου είναι σαν δυνατές φωνές, που όπως όλοι μας όταν αισθανθούμε μια δυσκολία και δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, τότε βάζουμε τις φωνές σαν μόνη λύση και αρχίζουμε να φωνάζουμε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αρχίσει να φωνάζει στο Θεό, τότε ο Θεός τον ακούει, τον άνθρωπο αυτό. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να φωνάζουμε, αλλά διότι πρέπει η προσευχή μας να έχει δύναμη που να ανεβαίνει τροποντινά προς τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος κόψει από γύρω του όλα τα ανθρώπινα, τότε όπως λένε οι πατέρες, των νερών πιεζόμενο να ανεβαίνει προς τα πάνω διαμέσου των σωλήνων, έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Όσο έχουμε ανθρώπινες παρηγοριές και ενδεχόμενα ανθρώπινα, τότε σαν να χάνεται κάποιο η δύναμη της ψυχής μας. Όταν όμως καταλάβουμε ότι δεν έχει τίποτα ανθρώπινο, τότε όλο το είναι μας στρέφεται προς τον Θεό. Θυμούμε κάποτε ο Γεροπαΐσιος, μια κουβέντα που είχαμε, κάποιους μοναχούς εκεί, ασκητές, έλεγε, μάλλον μας ερώτησε, γιατί λέει οι πατέρες επήγαιναν σε τόπους έρημους και έχτιζαν ας πούμε ασκητήρια, σε κάτι τόπους δηλαδή
απαράκλητους τελείως, χωρίς καμία παρηγορία. Σε κάτι χαράδρες, σε κάτι κρεμούς, εμείς εκεί σε σκήτη που είμαστε στην καλύβα μας, υπήρχε μια σπηλιά εκεί μέσα στο δικό μας το περιοχή. Και μέσα σε εκείνη τη σπηλιά έμενε κάποιος γέρο αβέρκιος. Και σε αυτήν τη σπηλιά μέσα, αυτή η σπηλιά το χειμώνα έσταζε από παντού, ήταν μεγάλη σπηλιά. Έσταζε και έπεφταν και πολλές πέτρες, βράχοι ολόκληροι. Και αυτός ο άνθρωπος έμενε εκεί μέσα 60 χρόνια. Και είχε ένα βράχο τεράστιο από πάνω, που ενόμιζες ότι από ώρα της ώρας θα πέσει το κεφάλι σου. Αφού εμείς όταν περνούσαμε να μπούμε στη σπηλιά, τρέχαμε. Τρέχοντας μπαίναμε, τρέχοντας βγαίναμε. Γιατί ήταν επικίνδυνος. Αυτός ο άνθρωπος έμεινε 60 χρόνια εκεί. Ή έβλεπε κανείς κάποια ασκητήρια, δηλαδή που ούτε ετός να είσαι δεν μπορούσε να πας εκεί μέσα. Και λέει κανείς, για ποιο λόγο είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι έλεγε ο Γέροντας, ποιος είναι ο λόγος που οι άνθρωποι αυτοί διάλεγαν τέτοιους τόπους. Ήταν τρελοί, ήταν σαδιστές. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων. Η απάντηση ήταν ότι ευρισκόμενοι σε τόπους τέτοιους όπου δεν υπήρχε καμία ανθρώπινη παρηγορία, έτσι έκοβαν και την ελαχίστη ανθρώπινη παρηγορία, ακόμα και την ασφάλεια που σου παρέχει το σπίτι σου. Δηλαδή ότι είμαι μέσα στο σπίτι μου και είμαι στο δωμάτιό μου και έχω μια ασφάλεια, το έκοβαν και αυτόν ακόμα, έτσι και την ασφάλεια του σπιτιού σου, σπιτιού του. Θυμάμαι έναν ασκητή στη σκήτη που μέναμε, που αυτός φοβόταν στην αρχή και έκλεινε την πόρτα του σπιτιού του, του κελιού του, γιατί κυκλοφορούσαν και διάφοροι, ας πούμε, κοσμικοί, κάτι εργάτες, τώρα Αλβανοί και τέτοια πράγματα, και κλείδωνε την πόρτα. Μετά το θεώρησε αυτό το πράγμα ότι ήταν ολιγοπιστία και πέταξε το κλειδί στη θάλασσα και κοιμόταν στο σπίτι του χωρίς να κλειδώνει την πόρτα του. Ξεκλείδωνε την πόρτα τελείως. Γιατί? Για να μην έχει την ελπίδα της ασφαλείας του στο κλειδί. Σε τίποτα απολύτως. Ότι εκλείδωσα την πόρτα μου, α, είμαι ασφαλισμένος. Και έλεγα, έτσι είσαι δηλαδή, ελπίζεις στο ότι κλείδωσες και δεν ελπίζεις στην δύναμη του Θεού. Το κλειδί στη θάλασσα κατευθείαν. Έκοψε κάθε ίχνος, ας πούμε, ασφαλείας, κάθε ίχνος παρηγοριάς, κάθε ίχνος δηλαδή ανθρώπινων, όχι παράλογα πράγματα. Ανθρώπινη, ας πούμε, ανθρώπινο κούμπιμα. Διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανεκάλυψαν το μεγάλο μυστικό της ελπίδος των Θεών, της προσευχής προς τον Θεό. Όταν δεν είχαν τίποτα το ανθρώπινο και τους απειλούσε ο φόβος ότι είμαι ανοιχτή πόρτα μου, θα με ληστέψουν. Ακούω βήματα, ακούω, ξέρω εγώ, ξέρετε, και όταν κυριαρχήσει στην ψυχή του ανθρώπου ο φόβος, ο διάβολος ακόμα κάνει φαντασίες, κάνει κινήματα, κάνει θορύβους, κάνει αυτά να μας φοβήσει. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια δυσκολία. Ακριβώς εκεί τώρα που σφίγγεται η ψυχή σου, ότι από το φόβο μου, από την ασφάλεια μου, από την έλλειψη, ξέρω εγώ, οποιασδήποτε ανθρώπινης παρηγοριάς, μας πιάνει εκείνο το αίσθημα ότι χανόμαστε. Εκείνη η ώρα είναι πραγματικά που ο άνθρωπος, για να μάθει να προσεύχεται, ευρίσκει μεγάλη προσευχή. Στρέφεται η ψυχή του προς τον Θεό τελείως και κινείται με μια δύναμη προς τον Θεό και γίνεται αυτό το οποίο λέει εδώ ο Δαβίδ ο προφήτης, ότι σαν να κράζει, σαν να φωνάζει προς τον Θεό, έτσι, με όλη τη δύναμή του. Και πρέπει να μάθουμε, ξέρετε, αυτή την τέχνη όλοι μας, όταν προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε με όλη τη δύναμή μας. Αλλά για να το επιτύχουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε από το έλεος του Θεού. Ώσπου δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μεγίστην ανάγκη του ελέους του Θεού, τότε δεν κινείται η ψυχή μας έτσι με δύναμη. Θυμάμαι μια φορά γινόταν ένας διάλογος, λέγεται έναν έτσι ανέκδοτο στο Άγιον Όρος, όχι για να γελάει κανείς, αλλά μια ιστοριούλα. Κάποτε, λέει, υπήρχε μια διαμάχη στο Άγιον Όρος μεταξύ των κοινοβιατών μοναχών και των ερημητών, αυτοί που ήταν στα μοναστήρια και αυτοί που ήταν στην έρημο. Οι μεν κοινοβιάτες, αυτοί οι μοναστηριακοί, ας πούμε, έλεγαν ότι εμείς στα μοναστήρια
έχουμε ακολουθίες, ψάλλουμε ωραία τροπάρια, κάνουμε αγρυπνίες μεγαλοπρεπείς, τέλος πάντων ευλογούμε και δοξολογούμε τον Θεό μέσα από τα τροπάρια και τους ύμνους. Οι ερημίτες έλεγαν ότι εμείς δεν έχουμε τροπάρια, μόνο λέμε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Και έγινε το, ας πούμε, διάλογος, και είναι το πιο δυνατόν ενώπιον του Θεού. Και οπότε κάποια μέρα, λέει, κάποια νύχτα, ας πούμε, είχαν μια αναγρυπνία στο Άγιον Όρος, και όπως ψάλλουν εκεί πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, και μεγαλοπρεπώς και όμορφα, και πραγματικά έτσι, ας πούμε, σε βοηθούν πάρα πολύ οι ψαλμωδίες και οι ύμνοι και όλη η τυπική διάταξη της Εκκλησίας, έγινε ένας σεισμός, ένας μεγάλος σεισμός. Τράνταξε όλο το Άγιον Όρος και οπωσδήποτε τράνταξε και την Εκκλησία. Και αμέσως οι μοναχοί άφησαν τα τροπάρια και τα μουσικά και άρχισαν να λένε «Κύριε σου Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε ελέησο». Οπότε είπαν, βλέπετε λοιπόν ότι όταν έχουμε μεγάλη ανάγκη και θα πέσουν στο κεφάλι μας, αφήνουμε τα τροπάρια και αρχίζουμε την ευχή με όλη μας τη δύναμη. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη πραγματική, πιεστεί η ψυχή του, τότε πραγματικά αφήνει τα πάντα και στρέφεται με όλη τη δύναμη προς τον Θεό. Για να το καταφέρει αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, γίνεται αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη του ελέους του Θεού. Το έλεος του Θεού. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουμε ότι χωρίς το έλεος του Θεού χανόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε με όλη μας τη δύναμη. Όλοι μας ξέρουμε, έχουμε πείραν όλοι, που όταν είμαστε στα καλά μας, όταν έχουμε όλα είναι καλά μέσα μας, τότε μπορεί να προσευχόμαστε, αλλά έτσι, πώς να πούμε, από πάνω από πάνω. Ενώ όταν μας σφίγγουν οι πειρασμοί, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι ασθένειες, ξέρω εγώ, τα χίλια δύο πράγματα, τότε πραγματικά η προσευχή μας λαμβάνει δύναμη. Και να μην νομίζουμε ότι, λέει καμιά φορά κανένας, καλά, τον καιρό που ήμουν καλά δεν θυμόμουν τον Θεό, το θυμάμαι τώρα. Εντάξει, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τον Θεό, αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός, σαν πατέρας μας που είναι, δεν έχει τέτοια, ας πούμε, κόμπλεξ. Ας σου πει, τον καιρό που ήσουν καλά δεν με θυμάσουν, τώρα ούτε κι εγώ σε θυμάμαι. Όχι έτσι. Ο Θεός δεν στρέφεται έτσι προς τον άνθρωπο. Είναι πατρική κίνηση στον Θεό προς τον άνθρωπο. Και άρα ο Θεός δέχεται την προσευχή μας, δέχεται ό,τι του πούμε, έστω κι αν μέχρι τώρα ποτέ δεν τον επικαλεστήκαμε. Και είναι ακριβώς τέχνη, είναι μεγάλη τέχνη να μάθει ο άνθρωπος να αδειάζει την ψυχή του μπροστά στον Θεό. Εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, όπως λέει το ψαρτήριο κάπου αλλού, να αδειάζει όλον το είναι του μπροστά στον Θεό. Όπως συμβαίνει και όταν πάμε κάπου σε έναν άνθρωπο και μιλούμε και λέμε όλο το εσωτερικό μας, ας πούμε. Και είναι καλό αυτό, γιατί βγαίνουν όλα από μέσα μας και κλαίμε και λέμε τα προβλήματά μας, λέμε ό,τι μας απασχολεί και αδειάζει η ψυχή μας, ξεκουραζόμαστε και μόνο που τα είπαμε χωρίς να μας βοηθήσει πρακτικά ο άλλος άνθρωπος και μόνο για τον λόγο αυτό αισθανόμαστε μία ξεκούραση. Πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό όταν ο άνθρωπος μάθει να αδειάζει όλη την ψυχή του ενώπιον του Θεού. Δηλαδή όταν πάει να προσευχηθεί, να γίνεται η προσευχή μας η ώρα εκείνη που ανοίγει η ψυχή μας και τα πάντα παρατίθενται στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μάθουμε αυτήν την τέχνη της προσευχής και όπως έλεγαν οι πατέρες, προσευχής με τα δακρύων. Ο άνθρωπος που προσεύχεται πραγματικά είναι αυτός που όταν προσεύχεται κλαίει. Όχι απλώς κλαίει, αλλά πραγματικά εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πριν πάω στο Άγιον Όρος, που ήμουν μικρό παιδί, είχα μία απορία. Διέβαζα τα πατρικά βιβλία και η πρώτη φορά που άκουσα μια διήγηση για το Άγιον Όρος ήταν κάποιο παιδί που ήρθε από την Αγγλία, Αγγλοκύπριος, και μου είπε ότι ήμουν στο Άγιον Όρος, πρώτη φορά ακούγα για το Άγιον Όρος, και εκεί στο Άγιον Όρος ήμουν σε κάποια σκήνη, σε μια καλύβα, και εκεί οι μοναχοί όταν ανακοινωνούσαν έκλαιγαν.
Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει έκλαιγαν δηλαδή, όταν κοινωνούσαν, έκλαιγαν αυτοί οι άνθρωποι. Μετά πραγματικά όταν είδα αυτό το φαινόμενο, όταν ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, να διαλύεται ολόκληρο δηλαδή, να διαλύονται ας πούμε σε αυτή την αίσθηση του Θεού, σε αυτή την ένωση του Θεού και του ανθρώπου, έτσι. Όταν βλέπει κανείς ας πούμε και μόνο το όνομα του Θεού να επικαλεστεί ο άνθρωπος, να, η καρδιά του να σκυρτά, όπως κάποιος που όταν θυμηθεί το πρόσωπο ενός αγαπημένου του ο προσώπου δηλαδή, και μόνο που το θυμάται μπορεί να γεμίσει τα μάτια του, πολύ περισσότερο συμβαίνει στον άνθρωπο ο οποίος έμαθε να προσεύχεται. Αυτός ο άνθρωπος και μόνο μια φορά να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αμέσως η καρδιά του διαλύεται, αναλύεται ας πούμε η καρδιά εις δάκρυα, εις προσευχή, εις πολύ προσευχή. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να μάθουμε να αφιερώνουμε χρόνο στην προσευχή μας. Δηλαδή να βρίσκουμε χρόνο κάποια μέρα, κάποια ώρα τέλος πάντων, έστω στην εκκλησία που ερχόμαστε ή όπου κι αν είμαστε, έστω και όταν οδηγούμε ακόμα, ή όταν είμαστε μέσα στο λεωφορείο ή οπουδήποτε είμαστε, που ο άνθρωπος να στρέψει την ψυχή του, τον νου του μέσα στην καρδιά του και εκεί να στραφεί για τις καρδιές, να στραφεί προς τον Θεό και να πει με δικά του λόγια ή με άλλα λόγια προσευχής να επικαλεστεί το όνομα του Θεού με όλη τη δύναμή του. Τότε ακριβώς θα αισθανθεί ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του την παρουσία του Χριστού, και δείγμα αυτής της παρουσίας είναι η κατάνοιξη, ότι ο άνθρωπος εάν είναι βέβαια και τον βλέπουν με τα βία συγκρατεί τα δάκρυά του, αν είναι μόνος του τότε εκεί αναλύεται εις δάκρυα ο άνθρωπος. Και πρέπει να μάθουμε να κλαίμε, είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει να κλαίει στην προσευχή του, να μάθει να έχει αυτό το πένθος, τα δάκρυα, όχι για να πιάει κατάθλιψη αλλά για να ξεκουραστεί, για να μπορέσει να βγάλει από μέσα του όλα όσα τον απασχολούν και να τα παραδώσει στον Θεό και να ξεκουραστεί η ψυχή του. Αυτό είναι το οποίο ο συνέχεια ο Δαβίδ ομιλεί και λέει για αυτές τις κραυγές προς τον Θεό. Θυμάστε ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός εις τον κήπο της Γεθσημανή μας αποκαλύπτει ο Απόστολος ότι προσευχήθη στον Θεό με τα κραυγής ισχυράς. Δεν είναι ότι ο Θεός έβαλε τις φωνές, όχι. Μην νομίζετε ότι ο Χριστός εφώναζε να πούμε και τον άκουγαν οι γείτονες. Όχι, δεν είναι αυτό. Η δύναμη της προσευχής του ήταν τέτοια. Όπως λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Μωυσής σε μια δύσκολη ώρα εστράφηκε μέσα στην καρδία του και επικαλέστηκε το όνομα του Θεού. Και λέει ο Θεός, Μωυσή, τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις σε μένα. Αλλά αυτός δεν είπε ούτε μια λέξη. Εξωτερικά δεν έβγαλε καθόλου ήχο, δεν ακούστηκε τίποτα. Αλλά η δύναμη της προσευχής του, η επίκληση του Χριστού ήταν τέτοια, του Θεού ήταν τέτοια, που ήταν σαν βοή ισχυρά προς τον Θεό αυτή η επίκληση διόλυσης της ψυχικής δυνάμεως. Πραγματικά ο άνθρωπος που το μαθαίνει αυτό, μπορούμε να πούμε ότι βρήκε οδόν προσευχή, βρήκε τον δρόμο προς την προσευχή. Εάν αφιερώνουμε χρόνο και εκεί μόνοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να φωνάξουμε προς τον Θεό, να επικαλεστούμε τον Θεό, τότε γίνεται αυτή η μεγάλη μεγάλη έτσι σχέση με τον Θεό Πατέρα μας και μαθαίνουμε και αυτή την τέχνη. Μαθαίνουμε την τέχνη να έχουμε κοινωνία και συνομιλία με τον Θεό. Αφού λοιπόν φωνάξουμε με κραυγήν ισχυρά προς τον Θεό, τότε επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Ο Θεός μας ακούει από το Άγιον Όρος αυτού, από τον τόπο της κατοικήσεώς του. Η Σιών τότε, τώρα ας πούμε τον χώρο όπου ο Θεός είναι, υπάρχει. Για να ακουστεί η προσευχή μας στον Θεό, υπάρχουν μερικές βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση να ακουστεί η προσευχή μας είναι να γίνεται με πνεύμα ταπεινό, με καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο. Ο άνθρωπος να επικαλείται τον Θεό με συντετριμένη καρδιά, να έχει η καρδιά του να είναι ταπεινή, να μην έχει καμία αίσθηση μέσα του
ας πούμε εγωισμού, υπερηφανίας ή ας πούμε καινοδοξίας, αυτά όλα τα πράγματα. Ακόμα αυτά τα οποία ζητά ο άνθρωπος να είναι προς ωφέλειά του. Εάν ζητούμε πράγματα που δεν μας ωφελούν, τότε όσο και να φωνάζουμε, ο Θεός δεν θα μας ακούσει. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να μας δώσει πράγματα που δεν μας ωφελούν. Και τρίτον, όπως λένε οι πατέρες, πρέπει να μην έχουμε λυπήσει κανέναν άνθρωπο. Εάν έχουμε λυπήσει άλλον άνθρωπο, τότε αυτή η θλίψη του αδελφού μας είναι μεγάλο εμπόδιο στην προσευχή μας. Δεν μπορεί, δεν γίνεται δεχτή η προσευχή εάν η συνείδησή μας μας καταμαρτυρεί ότι εθλίψαμε κάποιον αδελφό μας. Να μου πει κανείς, καλά, εδώ τι γίνεται, εδώ είμαστε μέσα στον κόσμο, κάθε μέρα θλίβει ένας τον άλλο. Τουλάχιστον πριν αρχίσουμε να προσευχόμαστε, να ζητούμε από τον Θεό άφεση των πολλών μας αμαρτιών, να ταπεινωνόμαστε μέσα από τα καθημερινά μας τραύματα και τις καθημερινές μας πτώσεις. Λέει έναν ωραίο τροπάριο, για να δείτε το ήθος των Αγίων, πώς οι Άγιοι προσεύχονταν και πώς αισθάνονταν απέναντι του Θεού. Γιατί όλα αυτά τα τροπάρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκφραση της καρδιάς των Αγίων. Λέει λοιπόν ένα κατανυχτικό τροπάριο: «Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψε τον αιμό πτεσμάτων, Κύριε των χειρόγραφων». Ήθελα, λέει, Χριστέ μου, να σβήσω με τα δάκρυά μου το χειρόγραφο των αμαρτιών μου, τον αιμό πτεσμάτων των χειρόγραφων, και το υπόλοιπο της ζωής μου διαμετανοίας ευαρεστείς εσύ, και να σε ευαρεστήσω το υπόλοιπο της ζωής μου δια της μετανοίας μου. Δηλαδή ήθελα, θέλω, αλλά ήταν τρόπος να σβήσω με τα δάκρυά μου τις αμαρτίες μου και να σε ευαρεστήσω στο υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου. Αυτή είναι η θέλησή μου. Άλλο εχθρός απατάμε και πολεμεί την ψυχή μου. Αλλά όμως, δυστυχώς, ο εχθρός με απατά και πολεμεί την ψυχή μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ομιλεί ο Άγιος που έγραψε το τροπάριο. Και μετά, σαν μια κραυγή ισχυρά, λέει: «Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσω με». Δηλαδή, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πριν να καταστραφώ τελείως, πριν να χαθώ τελείως, σε παρακαλώ σώσω με. Σαν κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι μέσα στο πέλαγος, μόνος του εναβάγησε, δεν έχει ούτε βάχκαν, ούτε σωσίδιον, ούτε τίποτα. Του έμεινε μόνο μια φωνή, να φωνάξει, να βάλει τις φωνές και να πει: «Πριν εις τέλος απ' όλο με σώσω με, βοήθεια. Χάνομαι». Αυτό ήταν, έτσι αισθάνονταν οι Άγιοι, ως Άγιοι προσύγγιζαν τον Θεό, με τόση τέτοια αίσθηση της ανάγκης του Θεού, του ελέους του Θεού, αυτήν την ταπείνωση, ότι «Χάνομαι, Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσω με. Μόνο εσύ με έμεινες βοήθεια. Αν και εσύ δεν έρθεις, εγώ τελείως πλέον έχω χαθεί, έχω φύγει, έχω σβήσει από την παρούσα ζωή, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος». Όταν λοιπόν έχουμε ταπείνωση, όταν ζητούμε τα ωφέλημα της ψυχής μας και όταν δεν έχουμε θλίψει τον αδελφό μας, τότε πραγματικά η προσευχή μας έχει προϋποθέσεις παρησίας, δυνάμεως προς τον Θεό. Αλλά και όταν ακόμα δεν υπάρχουν αυτά όλα, τότε ο άνθρωπος παίρνει την αποτυχία του ως αφετηρία ταπεινώσεως, χρησιμοποιεί την αποτυχία του για να ταπεινωθεί, να συντριβεί, και τότε και πάλι αυτή η αίσθηση τον βοηθά και ανοίγει η καρδιά του, έρχεται η αίσθηση, ερθώνει σε αυτόν. Και προχωρά πιο κάτω στον έκτον στίχον: «Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένο μη». Εγώ, λέει, κοιμήθηκα και ύπνωσα. Είναι για να δείξει, ας πούμε, ότι κοιμήθηκα καλά-καλά, ας το πούμε έτσι. Και σηκώστηκα ήσυχος, διότι ο Κύριος με έχει πάρει υπό την προστασία του, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν θα φοβηθώ από μοιριάδες λαού, από εκατομμύρια, ας πούμε, αναρρύθμιτα πλήθη λαού, οι οποίοι έχουν μαζευτεί, με έχουν κυκλώσει, τον κύκλο συνεπιτιθεμένο μου, αυτοί που με έχουν κυκλώσει εναντίον μου. Όταν λέει λαού, δεν εννοεί μόνο ανθρώπους, εννοεί και τους δαίμονες,
εννοεί και τις περιστάσεις και τα γεγονότα και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτός ο στίχος μας απαντά σε ένα σύγχρονο πρόβλημα, σε αυτό το πρόβλημα του άγχους και της ανασφάλειας το οποίο πολεμεί τον άνθρωπο σήμερα. Κοιμούμαστε και ξυπνούμε με χίλιες δυο σκέψεις και με χίλιες δυο ανασφάλειες και με ένα σωρό άγχος. Τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το άλλο, πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα εξελιχθεί η ζωή μου, γιατί να με επιβουλεύεται ο ένας, γιατί να με κατηγορεί ο άλλος, γιατί να με συκοφαντεί ο άλλος, γιατί να με μισούν, γιατί ξέρω να με φθονούν, γιατί να μου κάνουν κακό. Χίλια δυο πράγματα τέτοια. Όμως εδώ ο Δαβίδ λέει ακριβώς ότι δεν φοβάται και δεν θα φοβηθεί από μυριάδες λαού, από μυριάδες περιστάσεις, καταστάσεις, δαίμονες, ανθρώπους, εχθρούς, οι οποίοι μας πνίγουν, θέλουν να μας πνίξουν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο άνθρωπος παραμένει ήσυχος μέσα στην καρδιά του? Έχει ησυχία, διότι έχει μέσα του την αίσθηση ότι ο Κύριος τον έχει υπό την προστασία του. Αυτή η αίσθηση, αυτή η επίστηση, αυτή η ελπίδα στο ότι ο Θεός είναι κοντά μας, ο Θεός δεν θα μας αφήσει, ο Θεός, ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας. Και όταν λέω δεν θα μας αφήσει, δεν σημαίνει ότι θα κάνει αυτό που θέλουμε. Όχι. Δεν θα κάνει ο Θεός αυτό που θέλουμε. Αντίθετα, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ας πούμε ότι είμαι άρρωστος, έχω καρκίνο και είμαι ετοιμοθάνατος, ας πούμε, έτσι. Και πάω να εφαρμόσω αυτό το στίχο εδώ. Και λέω, α, θα κοιμηθώ απόψε ήσυχος και θα πω ότι δεν θα με αφήσει ο Θεός να πεθάνω από την ανία, την ασθένεια που έχω, γι' αυτό κοιμάμαι ήσυχος. Καλά, καλό και αυτό. Είναι μια ελπίδα, είναι τέλος πάντων μια ελπίδα στον Θεό. Το τέλειο όμως δεν είναι αυτό. Το τέλειο είναι να πει ο άνθρωπος ότι κοιμάμαι ήσυχος, γιατί αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και αποδέχομαι το θέλημα του Θεού, όποιον κι αν είναι. Αν αυτό είναι θάνατος, θα είναι ευλογημένο. Αυτό να είναι. Δηλαδή, για μένα, το θέλημα του Θεού είναι η ανάπαυσή μου, είναι η ελευθερία μου, είναι η ξεκούρασή μου. Εγώ ζητώ το θέλημα του Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι ήσυχος, όχι όταν πιστεύει ότι θα κάνει ο Θεός αυτό που θέλω εγώ, άρα αφού θέλω να γίνω καλά θα με κάνει καλά, αφού θέλω να πάνε οι δουλειές μου καλά θα πάνε καλά οι δουλειές μου, αφού θέλω να πάει η οικογένεια μου καλά θα πάει καλά. Αυτό είναι το ατελές, το ανθρώπινο, το, ας πούμε, το μέτριο, να μην πω και πιο κάτω. Το τέλειο, το σωστό είναι ότι εγώ θα εναρμονίσω την ανάπαυσή μου με το θέλημα του Θεού και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Και ό,τι επιτρέψει ο Θεός, αυτό για μένα είναι ευλογημένο. Είναι αυτό το οποίο θέλω κι εγώ. Τι θέλεις, Θεέ μου, εσύ από μένα? Θες να πεθάνω εδώ και τώρα? Να είναι ευλογημένο. Έτοιμος. Θέλεις να διαλυθούν τα πάντα γύρω μου? Ξέρω εγώ, να γίνει η καταστροφή του κόσμου? Ας γίνει. Δηλαδή, εγώ πλέον θέλω αυτό που θέλεις εσύ. Όχι εσύ να θέλεις αυτό που θέλω εγώ. Καταλάβατε δηλαδή? Πότε ο άνθρωπος είναι απόλυτα ήσυχος? Όταν παραδώσει το θέλημά του εις το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αναπαυθεί εις το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε ότι φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να πει ότι εγώ αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Γιατί φοβάται και αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω. Αμέσως γεννάται μέσα μας το ερώτημα αυτό. Και αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι θα κάνουμε μετά? Γιατί είναι παιδική ερώτηση. Σαν μια μητέρα πάνε πιάσει το μωρό της και το μωρό διστάζει και λέει, φοβούμαι να πάω μαζί σου γιατί δεν ξέρω που να με πάρεις. Έτσι τη μάνα του, ας πούμε. Μα δυνατόν η μάνα σου σε πάρει κάπου που να κινδυνεύσεις? Όχι.
παράδοσε τον εαυτό σου στην αγκαλιά του Θεού και μη φοβάσαι. Όπου και σε πάρει ο Θεός, άμα είναι θέλημα Θεού και άμα είσαι κοντά στον Θεό, αυτό θα είναι ανάπαυση, θα είναι ελευθερία, θα είναι χαρά. Δεν είναι δυνατό να πάει κάπου που δεν είναι καλά. Αλλά το θέλημά μας μας δυσκολεύει. Όχι, λέμε, εγώ θέλω να ζήσω, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, θέλω να χαρώ τη ζωή μου, θέλω να χαρώ, ξέρω εγώ, την περιπέτεια εδώ, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Στέκει, σαν να αντιστέκεται τρόποντενά το θέλημά μας και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερα εις το χέρι του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην ψυχή του επίστηκε ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα είναι εις βάρος του. Αυτός ο άνθρωπος που εβεβαιώθηκε μέσα στην ψυχή του ότι ο Θεός είναι πανάγαθος και είναι πατέρας και ότι έχει, ας πούμε, απόλυτη αγάπη προς εμάς, αυτός ο άνθρωπος πράγματι δεν διστάζει και έτσι έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Όταν μάθει ο άνθρωπος να το λέει αυτό, τότε πραγματικά έχει μεγάλη ειρήνη μέσα στην ψυχή του, έχει ησυχία, δεν αγωνιά, δεν πάσχει, δεν θλίβεται, δεν αλλοιώνεται μπροστά στους κινδύνους, στους φόβους, οτιδήποτε. Έχει ειρήνη, έχει ασφάλεια. Όμως αυτή η αίσθηση βγαίνει από την δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό πιο κάτω λέει ξανά ο Δαβίδ στον 8 στίχο: «Ανάστα, Κύριε, σώσω με ο Θεός μου, ότι Εσύ επάταξας πάντας εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας». Αυτή η ανάπαυση του, το ότι εγώ κοιμάμαι ήσυχα και είμαι ειρηνικός και δεν έχω καμία ανησυχία, δεν έχω άγχος, δεν έχω ανασφάλειες, δεν έχω φόβους μέσα μου και δεν φοβούμαι ό,τι και αν μου συμβεί, έχει λαμβάνει τροφή αυτή η ειρήνη από την προσευχή. Δεν είναι διότι ο άνθρωπος είναι ανέστητος. Υπάρχει αφοβία, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η οποία νικά την δειλία, αν υπάρχει ανδρεία που νικά την δειλία, που λαμβάνει δύναμη από την προσευχή. Υπάρχει όμως και η ανδρεία που νικά την δειλία λόγω αναισθησίας. Κάποιος δεν τον ενδιαφέρει. Δεν φοβάται, ας πούμε. Όχι γιατί είναι ένα άρρωτος άνθρωπος, αλλά γιατί έχει μηδενίσει την ζωή του, έχει μηδενίσει την ύπαρξή του, έχει φτάσει σε αναισθησία, αν δεν ενδιαφέρει τίποτα, και δεν φοβάται τίποτα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πλέον καμιά αίσθηση. Έχει φτάσει σε, πώς να πούμε, σαν να πέθανε πριν πεθάνει. Σαν ένας νεκρός που έσβησε τα πάντα γύρω του και δεν τον ενδιαφέρει. Εδώ, εις τον άνθρωπον του Θεού, αυτή η αίσθηση τροφοδοτείται και αυξάνεται και ζωογονείται από την προσευχή. Αυτήν την προσευχή που μίλησε και προηγουμένως. Αυτήν την κραυγή, την ισχυρή κραυγή. «Ανάστα, Κύριε, σώσω με ο Θεός μου». Σήκω, δηλαδή λέει του Θεού, σήκω Θεέ μου, σώσε με, διότι Εσύ εδιεσκόρπισες και διέλυσες όλους αυτούς που με είναι εχθροί μου, ματέως είναι εχθροί μου, και συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών, αυτού που θέλαμε να με κατασπαράξουν με τα δόντια τους. Εσύ συνέτριψες αυτά τα δόντια, τα ισχυρά δόντια, τα οποία ήταν στραμμένα εναντίον μου. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Διότι είναι από τον Κύριον η σωτηρία και η ευλογία εις των λαών είναι πάλι από τον Θεόν. Βλέπετε, όλος αυτός ο ψαλμός, ο τρίτος, όπως και πολλοί ψαλμοί που θα δούμε και κάτω, σχεδόν όλοι οι ψαλμοί, είναι βγαλμένοι μέσα από την εμπειρία, την προσωπική εμπειρία του αγώνα αυτού του προφήτου, ο οποίος αγώνας αποκαλύπτει σε μας πρώτα το μεγαλείο του Θεού, το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Τι σημαίνει ο Θεός να είναι παρόν, τι σημαίνει ο Θεός, τι σημαίνει ο Θεός να ενεργεί στον άνθρωπο. Και δεύτερο, αποκαλύπτει ακόμα
και των ίδιων των άνθρωπων, μέσα από τις αδυναμίες του, μέσα από τις δυσκολίες του, μέσα από τις ψυχικές διεργασίες του φόβου, του κινδύνου, της αμαρτίας, των θλίψεων, των περιπέτειών, και πώς ο άνθρωπος, ο αδύνατος, ο ταλέπορος άνθρωπος αναπτύσσει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Εκείνο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό σε μας, στην Εκκλησία μας, και οι πατέρες μας διδάσκουν, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε πάρα πολύ καλά, είναι αυτό που λέει ένας αβάς της Εκκλησίας, αβάς Ισαΐας. Λέει, ποια εστιν η δύναμις των θελών το χτίσασε τας αρετάς. Πώς αυτός ο άνθρωπος που θέλει να προχωρήσει την πνευματική ζωή, ποια είναι η δύναμις του ώστε να προχωρήσει, να έχει μια δυνατότητα, να πούμε έτσι, περισσότερης σχέσεως με τον Θεό. Και θα περίμενε κανείς να απαντήσει ο αβάς, η άσκησης, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, ξέρω εγώ, η ταπείνωση, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει ότι η δύναμη των θελών το χτίσασε τα αρετάς. Η δύναμη που βοηθά αυτόν που θέλει να αποκτήσει τις αρετές είναι η εξής. Είναι εάν πέσει, να μην μικροψυχήσει, αλλά πάλι να σηκωστεί και να συνεχίσει τον αγώνα του. Ξέρετε, στην πνευματική ζωή, σε όλους εμάς τους πνευματικούς ανθρώπους, ας το πω έτσι, δηλαδή εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία, που θέλουμε να αγωνιζόμαστε, που τέλος πάντων προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, στο βάθος του είναι μας, στο βάθος του είναι, αδιόρατα, εκείνη η λεπτή εργασία, όπως λέει ο Γέροντας, που κάνει, γίνεται ίσως από μόνη της. Μπορεί να μην την κάνει ο διάβολος, απλώς να την εκμεταλλεύεται. Στο βάθος του είναι μας, που εμείς δεν το βλέπουμε καν ακόμα, επειδή αγωνιζόμαστε και επειδή προσπαθούμε και έχουμε καλές διαθέσεις και αγωνιζόμαστε, θα τηρήσουμε όλα αυτά που λέει ο Θεός, υπάρχει στο βάθος του είναι μας ένας αδιόρατος, λεπτός ιστός υπερηφανίας. Έχουμε στο βάθος του είναι μας μια εικόνα καλή περί του εαυτού μας. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Λέμε, κοίταξε, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο είναι τόσο μεγάλο αμάρτημα. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται με εμάς. Ή ακόμα, ξέρετε, και έτσι να μην λέμε, δεν βιώνουμε την απελπισία, αυτήν την απελπισία του εαυτού μας, να πούμε. Δηλαδή έχουμε τόσο απέσιο εαυτό, πλέον δεν μπορούμε να τον... Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα, δηλαδή, αυτός ο εαυτός μας να σταθεί ενώπιον του Θεού. Εκείνο το βαθύ αίσθημα της κακίας μας, στον ποπό να πούμε, της διαστροφής μας. Δεν το βιώνουμε. Και είμαστε κάπως αναπαυμένοι. Όταν ο άνθρωπος υποστεί μια πτώση, έτσι, του συμβεί κάτι, και υποστεί μια πτώση στην πνευματική ζωή, ή την αχτούν όλα στον αέρα όσα κάμνει, ή τέλος πάντων συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, έτσι, τρανταχτό γεγονός στη ζωή του, το οποίο χτυπά άμεσα την υπόσταση του ανθρώπου, την αρετή του, ας πούμε, το πρόσωπο του, την ύπαρξη του ολόκληρη, τότε ακριβώς εκεί θέλει πολύ δύναμη ο άνθρωπος να σηκωστεί πάνω και να πει ότι δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, έπεσα σε αμαρτία, οποιαδήποτε αμαρτία, ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν έγινε, να σηκωστεί πάνω, όπως κάποιος που τρέχει και πέφτει κάτω, σηκώνεται, σκονίζεται λίγο τα ρούχα του και συνεχίζει τον δρόμο του. Έτσι πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να αγωνίζεται. Εκείνες οι απελπισίες που μας πιάνουν, εκείνα τα γιατί, μα γιατί να το πάθω εγώ το πράγμα, και πώς το έκανα εγώ το πράγμα, και πώς τόλμησα να το κάνω, και πώς τόλμησα να το σκεφτώ, και πώς τόλμησα να το διαπράξω, και όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου είναι γεννήματα, ας πούμε, του εγωισμού μας. Καλά, γιατί δηλαδή,
Τι νόμιζες ότι ήσουν κανένας άγγελος και τι, πώς τόλμησες να το κάνεις? Γιατί, τι, πώς τόλμησες να το κάνεις? Δηλαδή τι νόμιζες, ότι ποτέ σου δεν μπορούσες να το κάνεις? Και μόνο που νόμιζες ότι ποτέ σου δεν μπορούσες να το κάνεις, αυτό σημαίνει ότι είχες αυτοπεποίθηση. Κάπου τα πράγματα δεν ήταν καλά. Ο άνθρωπος του Θεού, ο έμπειρος πνευματικός άνθρωπος, είναι αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Εάν ο Θεός μας εγκαταλείψει, αν δεν μας σκεπάσει ο Θεός, όχι φόνους θα κάνουμε, όχι σαρκικές αμαρτίες θα κάνουμε. Είμαστε ενάξει τον κόσμο ολόκληρο να τον καταβροχθήσουμε. Μια ανοιχτή, μια στιγμή. Και μουσουλμάνοι να γίνουμε και οτιδήποτε μπορούμε να γίνουμε. Δηλαδή νομίζω ότι ο άνθρωπος του Θεού πιστεύει ότι μπορεί να γίνει ακόμα και χειρότερος από τους δαίμονες. Και γιατί να πω μπορεί να γίνει? Πιστεύει ότι είναι χειρότερος από τους δαίμονες, και το μόνο που το συγκρατεί είναι το άπειρο έλεος του Θεού και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν, να γλιστρήσει και πέσει ο πνευματικός άνθρωπος, δεν θεωρείται έπαθεν κάτι το παράδοξο, αλλά κάτι το οποίο ήταν πολύ φυσικό να το πάθει, τέτοιος που είναι. Τέτοιος που είμαι, φυσικό ήταν και να πέσω και να αμαρτήσω και να κάνω τα πάντα. Αλλά δεν μένει εκεί. Αμέσως εγείρεται, λέει ο Αββά Ισαΐας, εγείρεται και συγκροτεί μάχη. Όχι στηριζόμενος στην αρετή του, αλλά στηριζόμενος στην δύναμη του Θεού. Και αυτό που λέμε είναι ότι πιστεύεις ότι θα σωθείς. Οι Άγιοι επίστευαν ότι δεν θα σωθούν. Έτσι, εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Εάν ψάχνεις Θεέ μου να βρεις, ας πούμε, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας σε μένα, τίποτα. Ταυτόχρονα όμως επίστευαν απόλυτα ότι θα σωθούν, γιατί εβίωναν το γεγονός ότι η σωτηρία είναι από τον Θεό και μόνο και τίποτα άλλο, όχι από τις δυνάμεις μας. Θυμάμαι τον Παπα Εφραίμ, τον γέροντα αυτών των μεγάλων, στα τέλη της ζωής του, που όταν τον επισκέφθηκα μια φορά και είχε μια αίσθηση του θανάτου και έλεγε, και έτσι με τα δακρύων, εγώ παιδί μου δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου, τίποτα. Έψαχνε να βρει κάτι και δεν έβρισκε τίποτα. Και έλεγα και εγώ, αλλά τόσα χρόνια είσαι στην έρημο, γέροντα, στα Κατουνάκια, 42 χρόνια αποτακτικός σε έναν γέροντα παράφρονα, σε έναν γέροντα τρελό, έναν γέροντα που ήταν, δηλαδή, μόνο μορφή ανθρώπου είχε και τίποτα άλλο, όπως έλεγε κάποιος γείτονάς τους. Αυτός ο γέροντας, λέει ο Νικηφόρος, μόνο μορφή ανθρώπου έχει. Τα άλλα όλα είναι δαιμονικά. Ήταν τελείως, δηλαδή, εξωφρενών άνθρωπος. Ένας τύρανος, ένας σαδιστής άνθρωπος. Τον σκότωσαν κυριολεκτικά. Και πήγε αυτός ο γέροντας 20 χρονών, και όταν πέθανε ο γέροντας ήταν 62 χρονών. 42 χρόνια ολόκληρα έκαμε υπακοή σε αυτόν τον τύρανο. Και υπακοή στα Κατουνάκια, που ούτε να σκεφτούμε δεν μπορούμε. Λοιπόν, προσευχή, αδιάλειπτο, νηστεία, αγρυπνία, εμπειρίες, το άκτιστο φως, όλα μέσα σε αυτό ήταν μέσα. Όταν κοίταζε στον εαυτόν του, δεν έβρισκε τίποτα το οποίο να είχε τόση τα ελπίδα ότι για αυτό το πράγμα θα με λύσει ο Θεός. Τίποτα. Αισθανόταν δεν έκαμε τίποτα. Αλλά παράλληλα όμως, ενώ έλεγε, εγώ Θεέ μου δεν έκαμα τίποτα, δεν έχω τίποτα, η χάρις μέσα του έλεγε, εγώ δεν προσέρχομαι. Η ψυχή του επληροφορεί το ότι πορεύεται προς τον Θεό, όχι εκ των έργων του, όχι εκ της αξίας του, αλλά από την άπειρη αγάπη και το έλεος του Θεού. Όταν το αισθανθεί αυτό ο άνθρωπος, τότε πραγματικά η ψυχή του διαλύεται από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Ενώ όταν πούμε, ξέρεις Θεέ μου, εντάξει, με έσωσες ή θα σωθώ, αλλά δεν με έσωσες και δωρεάν. Εγώ ενίστευα, έκανα ελεημοσύνες, έκανα τόσο καλά έργα. Ναι, μεν πήγα στον παράδεισο, αλλά έκανα και πολλά πράγματα και πήγα. Τότε δεν έχει ευγνωμοσύνη μέσα. Σαν να λες στον μπακάλι ότι, κοίταξε, ναι μεν μου διάσεις το φαγητό μου κάθε μέρα, αλλά σε πληρώνω, Κύριε. Δεν με τρέφεις δωρεάν, έτσι. Δεν λέμε ότι ο μπακάλις είναι ο ευεργέτης της ζωής μας.
Διότι ναι, με μαζί το καθημερινό μας φαγητό μας τρέφει, αλλά δεν μας τρέφει δωρεάν. Τον πληρώνουμε και παίρνουμε. Αν αισθανόμαστε και στο Θεό έτσι, ότι ναι Θεέ μου, θα μας δώσεις την βασιλεία σου, τη χάρη σου, και μας δίδεις τη χάρη σου, αλλά και εγώ όμως, κοίταξε τι κάνω, κάνω τόσους αγώνες για να πάρω αυτήν τη χάρη, τότε δεν, ούτε χάρη υπάρχει, ούτε ποτέ θα καταλάβουμε ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Ενώ εάν, ας πούμε, τρέφεις κάποιον άνθρωπον δωρεάν, και όχι μόνο δωρεάν, να δεις και κάποιον τρόφιμα, αλλά εκείνος που του δίνεις τρόφιμα, την ώρα που τα παίρνει να σε βρίζει, να σε κατηγορά, να θέλει να σου κάνει κακό, και όμως εσύ να συνεχίζεις να του τα δίνεις. Και όταν έρχεται σε κάποια ώρα να λαμπείς, να καταλαβαίνει τι του γίνεται, να αισθάνεται ευγνωμοσύνη και στα που λίγο πάλι τα. Τέλος πάντων, αυτή όλη η πορεία μας, αυτή όλη η σχέση μας με τον Θεό, αυτή όλη η ανάπαυση που βρίσκομαι κοντά στο Θεό, αυτή η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, αυτή η ησυχία η οποία βγαίνει από την προσευχή, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν βάση που στέκουν πάνω την τέχνη αυτή της ταπεινώσεως του ανθρώπου. Να μάθει ο άνθρωπος να έχει ταπείνωση, να αισθάνεται ταπεινά. Έτσι θα μάθει να προσεύχεται, έτσι θα μάθει να επικαλεί τον Θεό, έτσι θα μάθει να ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα κάνει. Και εν συνεχεία, αφού το έχει αυτό, τότε θα καταλάβει και ποιος είναι ο Θεός περί του οποίου ο άνθρωπος ασχολείται και τον οποίο ομιλεί.